Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, αναστολή της απόφασης βόμβα της εταιρείας ακινήτων δημοσίου που ζητούσε την παράδοση εντός 20 ημερών της έκτασης 51 στρεμμάτων που διαχειρίζεται η αναπτυξιακή εταιρεία Ειρήνη ΑΕ στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης με τα ηγετικά στελέχη της εταιρείας ακινήτων του δημοσίου. Αυτό το οποίο τέθηκε είναι ότι εμείς ως Περιφέρεια δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε μια τέτοια επιστολή που χωρίς καμία συνεννόηση εστάλει προς την εταιρεία Ειρήνη. Έγινε μια συζήτηση 2 ώρων. Καταλήξαμε, γιατί υπάρχουν θέματα που πρέπει να δούμε, ότι να γίνει μια μελέτη για αξιοποίηση των 51 στρεμμάτων από μια ανεξάρτητη εταιρεία. Παγώνει λίγο το θέμα. Δηλαδή, ναι, ο στόχος, έχετε δίκιο, αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι να μην προχωρούσαν στην πράξη αυτή που εστάλθηκε η επιστολή. Γιατί είχα πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Περιφερειάρχης της Κρήτης να δώσει τα κλειδιά. Άρα δεν μπορούμε να πάμε σε ένα πόλεμο χωρίς να υπάρχει λόγος. Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να απολογηθεί ουσιαστικά για αυτόν τον απαράδεκτο πολιτικά τρόπο όπου επιτακτικά ζήτησε την παράδοση των κλειδιών αυτής της πολύ σημαντικής περιοχής για την πόλη, για τον νομό, για τη Δήμο Χερσονήσου, νομίζω ότι δεν ήταν ο πρέπον. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ουσιαστικά δίνει μια μικρή πίστοση χρόνου, τόνισε ο Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις από τον Υπουργό Οικονομικών. Το να μετακυλεί, το να προωθεί το τενεκεδάκι παρακάτω, νομίζω ότι δεν αξιοποιεί, μόνο κερδίζουν χρόνο. Πρέπει να αποκρισταλωθεί η κατάσταση, να υπάρχουν σαφείς όροι και κανόνες, πάντα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, γιατί μιλάμε για μια δημόσια περιουσία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μετά το πάγωμα της επιστροφής της επίμαχης έκτασης, η εταιρεία ακινήτων του δημοσίου πρόκειται να αναθέσει μελέτη για την αξιοποίησή της. Εμείς θα περιμένουμε την πρόταση αυτής της εταιρείας μαζί με διαβούλευση με εμάς και θα καταλήξουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως δεν αφήνουμε για να χαθεί μια τέτοια περιουσία που αποκλειστικά θέλουμε να είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Από τη στιγμή που γίνεται μια μελέτη νέα για την αξιοποίηση, είναι εξ αρχής ξεκινούμε από το μηδέν. Και το ερώτημα που τίθεται επιτάπητος πλέον είναι ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, τι θεωρεί με την έννοια ότι θα βελτιστοποιήσει την χρήση και την αξιοποίηση, με ποιον τρόπο και αν είναι ο ιδιωτικός παράγων που θέλει να επισέλθει, ποια είναι η άποψη της τοπικής κοινωνίας, ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης.